Σας καλησπέριζω. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Απευθύνω πρώτα απ' όλα το χαιρετισμό του Προέδρου του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης, του κ. Σωτήρη Μουσούρη και του Γενικού Γραμματέα του κ. Δημήτρη Μανιατάκη. Δυστυχώς δεν βρίσκονται εδώ για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτή την παρουσίαση. Λοιπόν, σήμερα έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω εν συντομία μερικά στοιχεία για όλη την Αφρικανική Ήπειρο. Ονομάζομαι Άλκης Ηλιάδης, είμαι οικονομολόγος και πάνω από 50 χρόνια επιχειρηματίας και ιδρυτικό μέλος του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου. Το θέμα μας είναι ότι η Αφρική είναι μια ήπειρος με ελκυστικό επιχειρηματικό προορισμό. Μια δραστικά και δυναμικά αναδυόμενη παγκοσμία οικονομική δύναμη. Θα σας πω λίγα λόγια για το Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο. Ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια από μια ομάδα επιτήμων προξένων, επιχειρηματιών και επιστημόνων που είχαν αρρήκτους δεσμούς με την Αφρική και εξακολουθούν να έχουν και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά ή άλλως πώς με την Αφρική. Είναι πολυπληθές το Διοικητικό Συμβουλίο με 21 μέλη, αλλά όμως και τα κράτη της Αφρικής είναι 53 κράτη και είναι δύσκολο κανείς να καλύψει μια ολόκληρη ήπειρο. Το Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο είναι το μοναδικό επιμελητήριο στην Ελλάδα που καλύπτει μια ολόκληρη ήπειρο. Όλα τα άλλα επιμελητήρια συνήθως είναι διμερή μεταξύ κρατών. Οι στόχοι του Αφρικανικού Επιμελητηρίου είναι οι εξής. Πρώτα, να ισχυροποιεί οικονομικές, εμπορικές και τουριστικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ της Αφρικής και της Ελλάδος. Να αναδεικνύει και να δημοσιοποιεί ζητήματα που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη των δύο μερών. Να συγκεντρώνει και να παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις στα μέλη του, όπως πολιτικο-οικονομικές συνθήκες και εξελίξεις στην οικονομία. Έχοντας το δυναμικό του, τους βαθείς γνώστες, τα μέλη δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και πολλά από τα απλά μέλη του Επιμελητηρίου. Επίσης, από τους στόχους του είναι να διοργανώνει συναντήσεις, εκδηλώσεις, συμπόθια, συνδιασκέψεις, συνέδρια. Να προωθεί τα ελληνικά περιόντα προς τις χώρες της Αφρικής, να διευκολύνει στην επίλυση διαφορών και να συμβάλλει σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες σύναψης και ενίσχυσης ελληνοαφρικανικών οικονομικών σχέσεων. Τέλος, ασχολείται στο να διοργανώνει επιχειρηματικές αποστολές από την Ελλάδα προς τα αφρικά κράτη, να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και να παρέχει συμβουλές σχετικές με την άντληση πληροφοριών για την αγορά της Αφρικής, τους θεσμούς των αγορών, τις συνθήκες που επικρατούν εκεί. Τελικά, το πιο σημαντικό από όλα από αυτές τις υπηρεσίες που μπορεί να προβάλλει σήμερα το Επιμελητήριο είναι ένα πρόγραμμα, ένας μηχανισμός έβρεσης, ένα search engine, το οποίο ονομάζεται View Africa at a Glance, δηλαδή η Αφρική σε μια ματιά. Αυτό το πρόγραμμα έχει ένα πακτολό πληροφοριών για όλες και τις 53 χώρες της Αφρικής, στο οποίο μπορεί κανείς να βρει πάσης φύσεως πληροφορίες, όπως περί δημοσίας διοίκησης, για πολιτικές ειδήσεις, για γεωγραφικές, ιστορικές και εμπορικές ειδήσεις, όπως εισαγωγές, εξαγωγές ανά είδη, φίρμες ανά είδους επιχειρήσεων, δημοσίους και διαγωνισμούς, προκήρυξης έργων, οργανισμούς χρηματοδοτικούς με τα προγράμματά τους και τους φορείς που χρηματοδοτούν. Είναι δηλαδή ένα εκπληκτικό εργαλείο για κάποιον που θέλει να εξερευνήσει την πρώτη επίσκεψη στην Αφρική, πώς και πού θα πάει, πέραν του ότι έχει το επιμελητήριο σαν αρρωγό. Θα σας πω τώρα λίγα στοιχεία για την Αφρικανική Ήπειρο. Είναι η τρίτη σε έκταση Ήπειρος στη γη, αλλά η δεύτερη σε πληθυσμό. Έχει 1.320 εκατομμύρια κατοίκους το 2019. Αυτή ήταν 1.190 εκατομμύρια το 2015, δηλαδή 10% λιγότερο. Είχαμε μια ανάπτυξη 10% σε τρία χρόνια. Το 1955 ο πληθυσμός ήταν 250 εκατομμύρια. Σε 70 χρόνια έχουμε πενταπλασιασμό. Και αυτό που προβλέπεται το 2050, δηλαδή σε 30 χρόνια από τώρα, είναι 2.500 εκατομμύρια. Διπλασιασμός από σήμερα. Αυτό σημαίνει πολλά. Τα αφρικανικά κράτη φυσικά έχουν ποικιλία πληθυσμιακών διαβαθμίσεων. Η Νιγηρία, παραδείγματος χάρη, είναι 200 εκατομμύρια, η Αιθιοπία 110, η Αίγυπτος 101, το Κονγκό 77. Αλλά υπάρχουν και άλλα μικρά κράτη, τα οποία και αυτά έχουν εμπορικό και επενδυτικό νόημα, όπως ο Μαουρίσιους που είναι 1.100.000, οι Σεϊχέλες που είναι 96.000 και τέλος η Αγία Ελένη που είναι 4.000 κάτοικοι. Το 79% του πληθυσμού είναι μαύρος.
Ο αναφαλαβητισμός φτάνει το 50% σε μερικά κράτη της υποχασάχαρια κεντρικής Αφρικής, από Ανατολή σε Δύση. Και στο 20% φτάνει ο αναφαλαβητισμός στα βόρεια κράτη και στα νότια κράτη της Αφρικανικής Ήπειρου. Η Αφρικανική Ήπειρος, όπως είπαμε, αποτελείται από 53 κράτη και βασικά τη χωρίζουμε σε 5 περιοχές. North Africa, που είναι παραδείγματος χάρη Αλγερία, Αίγυπτος, Λιβύη ή Μαρόκο. East Africa, που είναι Σουδάν, Ουγκάντα, Αιθιοπία, Κένια. Southern Africa, που είναι η Αγκόλα, η Μποτσουάνα, η Ζάμπια και South Africa. West Africa, που είναι η Νιγηρία, Λιβερία, Γκάμπια, Σενεγάλη και Γκάνα και άλλα φυσικά κράτη. Και Central Africa, που είναι το Κονγκό, τα δύο Κονγκό, το Καμερούν, η Καμπόν και άλλα. Προσωπικά, εγώ θεωρώ ότι από απόψεως πολιτισμικής αλλά και οικονομικής θα ήταν διαφορετική ομαδοποίηση των κρατών και θα λέγαμε νούμερο ένα περιοχή, τα βόρεια κράτη που έχουν στενές σχέσεις με τη Μεσόγειο και τα ευρωπαϊκά κράτη. Δεύτερον, τα μεγάλα πληθυσμιακά κράτη της Σαχάριας Αφρικής, όταν ακούει κανείς 200 εκατομμύρια κατοίκους σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης, τα μικρά πληθυσμιακά κράτη της Σαχάριας Αφρικής, όπου και εκεί μπορούν να γίνουν σημαντικές ζωοληψίες. Και τέλος, τη Νότια Αφρική, τη South Africa, που είναι μια σύγχρονη και προηγμένη οικονομία με μεγάλο ορυκτό πλούτο ως γνωστόν. Τώρα, σχετικά με τις ευκαιρίες στην Αφρικανική Ήπειρο, που ομολογουμένως είναι ατελείωτες. Η αύξηση του ακαθαρίστου χωρίου προϊόντος έφτασε το 3,5% το 2018. Το ίδιο περίπου και το 2017. Αυτή θα επιτευχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις στο 4% στο 2019, στο 4,1% το 20. Η πρόκληση λοιπόν είναι διτή για τα αφρικανικά κράτη, γιατί πρέπει να αυξηθεί η τρέχουσα πορεία της ανάπτυξης, αλλά και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης στην παραγωγή και την απασχόληση. Ωστόσο, οι αφρικανικές οικονομίες αποβιομηχανοποιήθηκαν. Αυτό είναι μια αλήθεια σημερινή. Παρ' όλα αυτά όμως, και δεδομένου ότι παρατηρείται μια διαρθρωτική καθυστέρηση σε αλλαγές, έχει σημειωθεί άνοδος στον τομέα των υπηρεσιών. Οι αφρικανικές χώρες καθίστανται κατά μέσον όρο περισσότερο ανοιχτές μεταξύ τους, αλλά πρέπει να συνεργαστούν ακόμη πιο στενά και να προχωρήσουν προς ένα κοινό μέλλον με συλλογικό πλούτο και ευημερία. Σε κάθε περίπτωση, στην αλλεοτελική, κεντρική και δυτική Αφρική, λόγω του ότι έχουν συναυθεί διάφορες διακρατικές εμπορικές συμφωνίες, ο επιχειρηματίας μπορεί με εγκατάσταση σε ένα από αυτά τα κράτη να διευρύνει σημαντικά την παρουσία του στα γειτονικά κράτη. Με αυτόν τον τρόπο, κανείς με μία εγκατάσταση, με μία δαπάνη, μπορεί να διευρύνει πάρα πολύ μια αγορά, όπως παραδείγματος χάρη των 70 εκατομμυρίων του Κονγκό, με τα γύρω κράτη από αυτό. Θεωρείται ότι η Αφρική έχει κρυμμένα πάρα πολλά κοιτάσματα επιχειρησιακών ενευρών, πέραν δηλαδή των γνωστών κοιτασμάτων ορυκτού πλούτου. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη επιχειρηματικά στην Αφρική, όσον αφορά σε εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών και σε επενδύσεις, θεωρούμε ότι υπάρχει πολύ σημαντικό έδαφος δραστηριοποίησης στην περιοχή. Είναι εύλογο ότι τα κράτη της υποσαχάριας Αφρικής παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τούτο διότι έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Εισάγουν σχεδόν τα πάντα για την καθημερινότητά τους και ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος. Οι ευκαιρίες που προσφέρονται είναι πολλές σε πολλούς τομείς, σε μια πολύ μεγάλη περιοχή με σημαντικό πληθυσμό. Είναι μια Ήπειρος που έχει γίνει στόχος επέκτασης πολλών χωρών. Ξέρουμε καλά τις δυνάμεις, τις μεγάλες οικονομικές που έχουν εφορμήσει και εισαχθεί μέσα στις αγορές τους. Θυμίζει βέβαια κάπως την οξυδοξία επιχειρηματιών που λένε «Εάν πουλήσω από ένα κομμάτι σε κάθε Κινέζο, θα γίνω πλούσιος». Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πρόκειται για πολλά κράτη με περιορισμένη υποδομή και οδικό δίκτυο, αλλά σχετικά παρθένες αγορές. Η Αφρική όμως διδάσκεται πολύ γρήγορα σε ό,τι αφορά τη γνώση για την νοοτροπία και τη φερεγγιότητα των επιχειρήσεων που διεισδύουν στην οικονομία τους. Το ξεσκαρτάρισμα και η αξιολόγηση έχει ήδη αρχίσει. Από το κόσκινο αυτό, πιστέψτε με, δεν ξεφεύγουν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Κίνα. Αλίμονο στους επιτηδίους. Οι Αφρικανοί έχουν αρκετά ανοιχτά και τα μάτια τους και τα αυτιά τους. Τώρα, σχετικά με την εμπειρία των ελληνικών επιχειρήσεων στην Αφρική. Από όσο μας έχει πληροφορήσει και διδάξει η εμπειρία ελληνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Αφρική, πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική και σπουδαία αγορά. Η μεθοδική διείσδυση φέρνει καρπούς, αλλά χρειάζεται το χρόνο της.
Οι ρυθμοί είναι ασφαλώς διαφορετικοί. Η Αφρική, αν και ιδιαίτερα φιλική προς την Ελλάδα, είναι μια πολύ επιφυλακτική αγορά σε συνεργασίες κατά κύριο λόγο με τις νέες εταιρείες. Είναι μια αγορά που, παρά το γεγονός ότι είναι τεράστια, υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα στις χώρες, με αποτέλεσμα η επιτυχία ή αποτυχία να επικοινωνείται άμεσα. Άρα λοιπόν, όποιος κάνει κάτι καλό ή κάτι κακό, αυτό ξαπλώνει σχεδόν σε όλη, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική. Τα στελέχη λοιπόν αυτών των κρατών στην Αφρική είναι πολύ καλοί γνώστες του αντικειμένου τους και έχουν κάνει πολύ καλές σπουδές με μεταπτυχιακά, διδακτορικά στα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αφρικής. Άρα μπορεί να υπάρχει ένα επίπεδο σχετικά χαμηλό της αγοράς, υπάρχει όμως πολύ καλό επίπεδο στους ανθρώπους που χειρίζονται τα θέματα και κάνουν τις πραγματικές συναλλαγές. Η συνεργασία με τους τοπικούς είναι από τη μια πλευρά απαραίτητη, αλλά και από την άλλη μεριά επικίνδυνη. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις επιλογές μας. Η αποτυχία, ενώ είναι ένα πολύ συχνό και επαναλαμβανόμενο φαινόμενο σε τοπικές εταιρείες, στις ξένες εταιρείες δεν συγχωρείται. Τα τοπικά στελέχη δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα. Άρα το σοφό είναι να βασίζεται ο επιχειρηματίας σε δικούς του πόρους, γιατί οι τοπικοί παράγοντες ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερα διαφορετικούς ρυθμούς. Βέβαια, οι διάφορες χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου επενδύουν και μέσω των δύο τους κεφαλαίων στην αναβάθμιση των υπηρεσιών τους κυρίως, μέσω ιδιωτικών επιχειρήσεων, τραπεζών, funds κλπ. Αυτό συμβαίνει τόσο στην αγορά όσο και στο δημόσιο, προσπαθώντας λοιπόν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Η δραστηριοποίηση τους εαυτούς τους τομείς της αγοράς θεωρείται μια πολύ σημαντική ευκαιρία για εμάς τους Έλληνες επιχειρηματίες. Και βέβαια προϋποθέτει υψηλά ιστάμενες επαφές. Κάποιες βασικές συμβουλές στους Έλληνες επιχειρηματίες σχετικά με την Αφρική θα είναι ίσως χρήσιμες για όποιον θέλει να δραστηριοποιηθεί εκεί. Πρέπει να επιλέξουν προσεκτικά την αγορά που θα σκοπεύσουν να δραστηριοποιηθούν. Η Αφρική είναι τεράστια περιοχή, επομένως δεν μπορείς να δραστηριοποιηθείς σε όλη την Ήπειρο με μιας. Θα βρουν πολλούς πρόθυμους να συνεργαστούν, αλλά πολύ λιγότερους ικανούς να φέρουν αποτελέσματα. Συνεπώς, πρέπει να επιλέξουν προσεκτικά τα τοπικά στελέχη στα οποία θα στηριχτούν. Tu peux compter sur moi, mon frère. Είναι η κλασική καθησυχαστική έκφραση. Μπορείς να βασιστείς σε μένα, αδελφέ μου. Το don't worry, my friend. Αυτό είναι κάτι που κανείς πρέπει πολύ να το δει με προσοχή και με καχυποψία συχνά. Ύστερα, πρέπει να μην ελπίζουν οι επιχειρηματίες ότι μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή από απόσταση. Πρέπει να είναι εκεί, να είναι κοντά στην αγορά, να είναι κοντά στους πιθανούς πελάτες και να παρακολουθούν στενά τις σχέσεις. Επίσης, πρέπει να καταλάβουν τη διαφορετικότητα της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς των ανθρώπων της Αφρικής. Πρέπει να κινούνται γρήγορα, γιατί οι εξελίξεις είναι γρήγορες και ο ανταγωνισμός επίσης πάρα πολύ έτοιμος. Τα διάφορα εμπόδια που προκύπτουν λόγω διαφορετικών συμφερόντων χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση. Κοντολογής, πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα μπορεί να μην είναι εύκολα, αλλά δεν είναι ανέφικτα. Πρέπει να πούμε με προσοχή ότι πρέπει να επιλέξει κανείς αξιωματούχους, είτε εντοπίους, είτε καλά εγκατεστημένους, επίσης λευκούς εκεί ή μαύρους, οι οποίοι κάνουν τα πράγματα να ρέουν ευκολότερα. Επίσης, θα πρέπει να έχουν ένα σοβαρό προϋπολογισμό για να μπορέσουν να εντοπίσουν τα ενδεχόμενα λάθη που θα κάνουν, τα οποία είναι και αναμενόμενα. Τέλος, στην περίπτωση της αγωγής αγαθών από την Αφρική στην Ελλάδα, χρειάζεται μεγάλη οργάνωση, έλεγχος των δυναμιδομήτων των προμηθευτών, τοπική παρουσία για την παραλαβή των αγαθών πριν φορτωθούν και βαθιά έρευνα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, στη μεταφορική διασυνδεσιμότητα στη χώρα. Κατά πόσον τα εμπορέματα θα φτάσουν γρήγορα, εγκαίρως και δεν θα μείνουν σε κάποιο λιμάνι για τρεις μήνες. Τέλος, ένας τομέας στον οποίο μπορεί να προσφέρει στην ελληνική οικονομία η Αφρική είναι η δημιουργία αποδοχής ανθρώπων που θέλουν να μορφωθούν σε πανεπιστημιακό επίπεδο, κάτι που προσπάθησε η Ελλάδα, κάτι που απέτυχε λόγω των κυβερνητικών θέσεων και τέλος το έκανε η Κύπρος πολύ επάξια και για την Ελλάδα θα ήταν μια πολύ σημαντική είσοδος χρήματος. Τα βασικά κριτήρια στην έρευνα και στην προσέγγιση της αγοράς είναι να δει κανείς τη σταθερότητα της περιοχής, πώς λειτουργεί η πολιτική και η οικονομία, την προσβασιμότητα στην περιοχή, το ρυθμό ανάπτυξης, το μέγεθος της αγοράς, τις ανάγκες της αγοράς, την ωριμότητα της αγοράς, τη συμβατότητα των λύσεων στην τοπική αγορά, την ασφάλεια της περιοχής, κατά πόσον υπάρχει δηλαδή έλλειψης τάξεως,
και επίσης τον αναγνωρισμό. Τέλος, το κριτήριο το πιο σημαντικό είναι η γλώσσα. Συνειδητάται οι πρώτες προσεγγίσεις που θέλει κανείς να κάνει στην Αφρική να γίνουν σε αγγλόφωνες ή γαλλόφωνες περιοχές. Θα σας δώσουμε μερικά παραδείγματα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται. Παρακαλώ. Καθίστε να έχετε την καλοσύνη. Καθίστε να έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πιέζετε. Θα ολοκληρώσω αυτό που έχω κάνει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε παραδείγματα επιτυχημένων επιχειρήσεων, όπως παραδείγματος χάρη την FMN, Flour Mills Nigeria, η οποία είναι ένας κολοσσός με 12.000 υπολείπους και είναι αυτή που έχει σαν σλόγγαν «Feeding all the country every day». Πραγματικά καλύπτουν όλη την Νιγηρία. Η Metka είναι στην ενέργεια, στην Νιγηρία και την Γκάνα, η Intras of the National, στη Ζάμπια, στην Κένια, South Africa, Αιθιόπια. Μεσαίες εταιρείες όπως η Σόφμαν, στη Σιέρα Λεόνα και στην Νιγηρία, Farmex, στην Ποτσουάνα. Και τέλος, μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες με προσωπική παρουσία, η μόνιμη εγκατάσταση του επιχειρηματία στη χώρα, επιτυχάνουν πολύ καλά την πρόθεση των προϊόντων τους. Λοιπόν, με λίγα λόγια, η Ήπειρος είναι μια σπουδαία διέξοδος για τη χυμαζόμενη ελληνική οικονομία, που θα συνεχίσει σε αυτόν τον αργό ρυθμό για πολύ χρόνο ακόμη, εννοώ η Ελλάδα. Πιστέψαμε λοιπόν, η Αφρική είναι ένας τόπος που θα κυλήσουν ταχύτερα τα πράγματα από ό,τι στην Ελλάδα. Επίσης, υπάρχει απόλυτη πεποίθηση ότι είναι ένα παιχνίδι για μεθοδικούς, ικανούς, επίμονους και αποφασισμένους. Δεν είναι παιχνίδι η Αφρική. Είναι κατά πολύ ευκολότερο να προχωρήσει κανείς στην Αφρική όταν διαθέτει ίδια κεφάλαια σχετικά με την επένδυση που θέλει να κάνει. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είναι ένας άλλος κόσμος όπου είναι διαπιστωμένο ότι το τίμιο ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο θα βγάζει πέρα αντάξια. Θα σας αναφέρω ένα απλό περιστατικό. Εκεί στην Αφρική και συγκεκριμένα στο Κονγκό έχει συμβεί αυτό. Οι Έλληνες, αλλά και σε όλη την Αφρική, είναι πάρα πολύ καλά φιλικά αποδεκτοί. Και γιατί αυτό? Γιατί δεν επιτέθηκαν δυναστικά σαν επιχειρηματίες στους γηγενείς, αλλά τους εκάλυψαν, συμβίωσαν μαζί τους, αναπτύχθηκαν ισότιμα και είναι αγαπητοί, διότι αισθάνονται άνεση οι Αφρικανοί με τους Έλληνες επιχειρηματίες και τους Έλληνες μόνιμους κατοίκους. Αυτό λοιπόν γυρίζει πίσω στο έθνος μας και εισπράτεται άμεσα από αυτούς που επιχειρούν στην Αφρική σήμερα. Αφρική λοιπόν αξίζει πολλά, αλλά χρειάζεται ψυχή και χρειάζεται επιχειρηματίες με υποδομή. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.